Σήμερα ο θρύλος υποδέχεται το νέο του τμήμα, την ομάδα Handball, Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιά, Όμιλος Ξηνή. Κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τη Γενική Γραμματέα του Ολυμπιακού, την κυρία Χριστίνα Τσιλικύρη, τον Γενικό Αρχηγό του Ολυμπιακού, τον κύριο Γιάννη Δαλέσιο. Και βέβαια, τον άνθρωπο που πήρε μία ομάδα, είχε ένα όραμα, την προχώρησε, την έκανε πρωταθλήτρια Ελλάδας, τον πρόεδρο του εκπαιδευτικού ομίλου Ξηνή και πρόεδρο της ομάδος Handball η Ξηνή, τον κύριο Σοφοκλή Ξηνή. Να καλωσορίσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Γιώργο Ζαραβίνα, και τον αρχηγό, τον διεθνή, τον σπουδαίο Έλληνα τερματοφύλακα της εθνικής ομάδος και αρχηγό της ομάδος, τον κύριο Κώστα Τσιλιμπάρη. Ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους του Ολυμπιακού καλωσορίζουμε και εμείς επισήμως, αν και έχουμε ήδη καλωσοριστεί όλοι μέσα στα γήπεδα, την ομάδα Handball του Ολυμπιακού και φυσικά τη μεγάλη συνεργασία που έχει γίνει με τα μεγαλύτερα εκπαιδευτήρια στην Ελλάδα, τα εκπαιδευτήρια του Ομίλου Ξηνή. Ένα νέο τμήμα χρειάζεται μια υποστήριξη και κυρίως οικονομική υποστήριξη και σε αυτό το σημείο αναφέρομαι στον κύριο Σοφοκλή Ξηνή, ο οποίος με το όραμά του και με την προοπτική που έδωσε στο άθλημα του handball μπόρεσε και κατάφερε με τη δύναμη που έχει και την ορμή που έχει για αυτό το άθλημα να έρθει σε μια συνεννόηση με τον Ολυμπιακό, ούτως ώστε να μπορέσει αυτό το τμήμα να στηριχθεί. Φυσικά, ο Ολυμπιακός, ειδικά στο κομμάτι της εκπαίδευσης, όπως αναφέρε πριν και ο κύριος Γλύκας, κάνει πάρα πολλές κινήσεις και φυσικά η συνεργασία μας με τον Όμιλο Ξηνή έχει μεγάλη ιστορία. Έχει ξεκινήσει από μια συνεργασία στο κομμάτι της εκπαίδευσης, το οποίο σαν Ολυμπιακός, σαν ερασιτέχνης Ολυμπιακός, θεωρούμε ότι μαζί με τον αθλητισμό πρέπει να συμπορεύονται και να πηγαίνουν μαζί. Θεωρώ ότι πλέον με το πάντρεμα αυτό που έχει γίνει, πέρα από την ανάπτυξη που θα φέρουμε σαν Ολυμπιακός τόσο στο κομμάτι του handball, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, σίγουρα θα μπορέσουμε πολύ περισσότερο να αναπτυχθούμε και σε κομμάτια εκπαίδευσης, τα οποία φυσικά θα σας τα αναπτύξει πολύ περισσότερο και ο κύριος Ξηνής. Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνει τη δυνατότητα να βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ και να παρουσιάζουμε σήμερα την ομάδα handball, που ήταν μία από τις αρχικές μας επιθυμίες, να μπορούμε να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο όλα τα ομαδικά αθλήματα και στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά σιγά σιγά και στην Ευρώπη, που εύχομαι να είναι και ο στόχος και το συγκεκριμένο τμήματος. Πριν ξεκινήσουμε, ένας αγαπητός συνάδελφος σας, δημοσιογράφος, με ρώτησε πόσο εύκολο είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενσωματώνεις ένα νέο τμήμα σε έναν μηχανισμό και να λειτουργεί ως ένα γρανάζι όπως όλα τα υπόλοιπα γρανάζια του σωματείου. Χαίρομαι λοιπόν ότι σε αυτή την προσπάθεια ο Όμιλος Ξηνή, ο οποίος είναι ο σοβαρότερος εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα, μας έδωσε τη δυνατότητα, όχι μόνο την οικονομική, αλλά και την ελευθερία να μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί του και να κρατήσουμε τις δικές μας διαδικασίες, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα σε αυτό, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία να έχει τις δομές που έχουν και οι υπόλοιπες ομάδες του σωματείου μας. Νομίζω το λόγο τώρα πρέπει να τον πάρει δικαιωματικά ο κύριος Ξηνής. Εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Σοφοκλή. Χτες είχαμε κάποια γενέθλια σαν handball και Όμιλος Ξηνή. Μπήκαμε για πρώτη φορά στο handball το 1985. 32 χρόνια ο Όμιλος Ξηνή είναι στο handball. Εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το handball πολλαπλώς με διάφορες αθλητικές ενέργειες, το dual career που ξέρετε και άλλα πολλά τα οποία έχουμε στο μυαλό, πάντα στο πλαίσιο του αθλητισμός και εκπαίδευση που τον έχουμε εδώ και τουλάχιστον 32 χρόνια στην πράξη με το handball. Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός και η εκπαίδευση πάνε παρέα, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο αθλητισμού και εκπαίδευσης και αυτό το αποδεικνύουν πολύ μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό που έχουν συνδέσει και την εκπαίδευση με τον αθλητισμό. Θέλω να πω ότι η τρίτη αυτή περίοδος για μας στο handball, με τη συνεργασία αυτή του Ολυμπιακού, τον οποίο ευχαριστούμε για την συνεργασία οπωσδήποτε ως μεγάλος σύλλογος, να βοηθήσει
και να φέρει το handball εκεί που του ανήκει διεθνώς. Στην Ελλάδα, για λόγους που δεν μπορώ να εξηγήσω απόλυτα, το handball δεν έχει ανέβει, αν και έχει και διακρίσεις, που είναι δύσκολο ο κόσμος. Και όπως είδατε σήμερα που έγινε το 5-day, εσείς οι παίκτες, τι δυνατότητες έχει ο Όμιλος μαζί με τον κύριο Γλύκα και τώρα τους παράγοντες του Ολυμπιακού στο κομμάτι αυτό, το οποίο είναι πολύ πίσω, ώστε το handball τελικά να ανέβει, διότι πρέπει να πούμε και τώρα και πρέπει να γραφτεί αυτό, ότι κατά μέσον όρο στην Ευρώπη το handball είναι δεύτερο μετά το ποδόσφαιρο, κατά μέσον όρο, αν βαθμολογήσουμε, ενώ στην Ελλάδα είναι πέμπτο. Άρα λοιπόν έχει πολλά περιθώρια το handball και πιστεύω τώρα μόνο με τον Ολυμπιακό μπορεί να γίνει, λόγω της δυναμικής που έχει ο σύλλογος και φυσικά του ανταγωνισμού που θα δημιουργηθεί με δύο άλλες μεγάλες ομάδες που υπάρχουν. Και εκεί πρέπει εμείς να δείξουμε αυτό που έχετε δείξει, παιδιά. Ξέρετε τι θα κάνετε. Πρωτάθλημα. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν στιγμή. Προσωπικά και σαν προπονητής του Ολυμπιακού και σαν άνθρωπος στο handball, θεωρώ ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή και για τον Ολυμπιακό, που εμπράκτως δείχνει την ευαισθησία του απέναντι σε όλο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και πώς τον αγκαλιάζει. Και απ' την άλλη, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή και για το ελληνικό handball, γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτή η κίνηση θα δημιουργήσει τεράστια όθηση, τεράστιο ανταγωνισμό, τεράστια εξέλιξη, και το άθλημα ουσιαστικά αλλάζει πορεία μετά από αυτή την κίνηση, μετά από αυτό το πάντρεμα. Θέλω να δεσμευτούμε ότι σαν ομάδα θα πρέπει να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε μέσα στο γήπεδο και με τη στάση μας και με αυτό που θα βγάζουμε στο γήπεδο, πρώτα απ' όλα να το αγαπήσει ο κόσμος του Ολυμπιακού, να έρθει να μας στηρίξει με το πάθος μας και με αυτό που θα βλέπει. Δεύτερον, νομίζω ότι οι στόχοι της ομάδος είναι ξεκάθαροι. Από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτή την οικογένεια, είναι η διεκδίκηση και η κατάκτηση τίτλων μέχρι τέλους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εκ μέρους των παικτών, θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τόσο τη διοίκηση του Ερασιτέχνη, όσο και τον πρόεδρο του ομίλου, του εκπαιδευτικού ομίλου Ξινή, τον κύριο Σοφοκλή Ξινή, και τον κύριο Πουρνάρα, που δυστυχώς σήμερα απουσιάζει, γιατί αυτό το καλοκαίρι κατάφεραν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, να ολοκληρώσουν μια συνεργασία η οποία, όπως και είπαν και οι προλαλήσαντες, ανοίγει νέους δρόμους για το άθλημα και πιστεύω γέμισε με χαρά όλους εμάς που την περσινή χρονιά αγωνιστήκαμε με τη φανέλα του ομίλου Ξινή και φέτος βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να εκπροσωπούμε το κορυφαίο σωματείο στην Ελλάδα. Έχουμε ξεκάθαρα μια αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός, ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός μας έχει αγκαλιάσει και όχι μόνο από διοικητικής πλευράς, αλλά ακόμα και από τα άλλα τμήματα με τα οποία συστεγαζόμαστε στο στάδιο, έχουμε αντιμετωπίσει μια πολύ θερμή υποδοχή, το οποίο δίνει την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός είναι μια οικογένεια και είναι πάνω από όλα. Ελπίζω να έχουμε υγεία και στο τέλος της χρονιάς όλοι να είναι δικαιωμένοι και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού χαρούμενοι για αυτή την επιλογή και την απόφαση που πήρε η διοίκηση. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν για να παρουσιάσουμε, κυρίες και κύριοι, την φανέλα του Ολυμπιακού, για μία ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Ολυμπιακού αλλά και το διοικητικό και υπαλληλικό προσωπικό, όλους τους συνεργάτες, για αυτή την εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών βοήθεια που έδωσαν στο να ενταχθεί και να δημιουργηθεί αυτή η πάρα πολύ σημαντική συνεργασία. Την ώρα που άλλες ομάδες συρρυκνώνονται, την ώρα που άλλοι σύλλογοι καταργούν τμήματα, ο Ολυμπιακός αυξάνει τα τμήματά του και βέβαια εφέτο με την προσθήκη τη δική σας, αγαπητοί φίλοι, που πλέον αυτή η φανέλα που φοράτε με αυτό το σήμα επάνω σας δημιουργεί τεράστιες ευθύνες, γιατί αυτό το γήπεδο και όλα τα γήπεδα που παίζει ο Ολυμπιακός είναι ποτισμένο με τον υδρότα και το αίμα των θρηλυκών μορφών της ιστορίας του Ολυμπιακού. Και σε τέτοιες περιπτώσεις τι κάνουμε? Ακούμε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε πριν παρουσιάσουμε τη φανέλα.